υπερίσσευε στο προσκλητήριο των νεκρών. Οι ομιλητές επισήμαναν ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Το Πολυτεχνείο δεν είναι μνημείο, όπως είπαν, κραυγή, ιστορική στιγμή, επαιτειακή βία, άσυλο μιας ιδέας ή μιας παράταξης. Είναι η σύγκρουση με κάθε εξουσία που καταργεί την ελευθερία και τη δημοκρατία. Είναι μάταιοι, όπως τόνισαν, η προσπάθεια όσων επιχειρούν να λιδωρήσουν το Πολυτεχνείο και να ξαναγράψουν την ιστορία. Έχει γραφτεί στην νεότερη ιστορία με χρυσά γράμματα το Πολυτεχνείο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί, με ένα λουλούδι στο χέρι, άτομα κάθε ηλικίας προσέρχονταν εδώ για να αποτίσουν φόρο τιμή σε εκείνους που αγωνίστηκαν και έδωσαν ακόμη και την ίδια τους τη ζωή στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Όλοι τους ταπεινοί προσκυνητές. Mm-hmm. 39 χρόνια πέρασαν από την κορυφαία πράξη αντίστασης των φοιτητών απέναντι σε έναν ελεύθερο καθεστώς. Οι μνήμες για τους παλαιότερους, όπως μας είπαν, είναι νοπές. Για τους νεότερους όμως ο αγώνας των φοιτητών αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και συλλογικής δράσης. Έχει φύγει από εδώ από το Πολυτεχνείο η αιματοβαμμένη σημαία, η οποία θα τεθεί επικεφαλής της πορείας. Ενώ αναμένεται σε λίγα λεπτά ουσιαστικά να ξεκινήσει και η πορεία.